Τα θέματα ήταν σχεδόν όπως είναι κάθε χρονιά, δηλαδή ήταν πρώτα πάρα πολλά. Στον χρόνο που δίνουν στους μαθητές το τρίο, δηλαδή ένας μαθητής που πρέπει να τα γράψει τα θέματα πρέπει να το... Το τρίο μπορεί να μην του... δηλαδή να χρειαστεί και παραπάνω χρόνο. Ήταν πολλά. Εκτός από το πρώτο θέμα, το οποίο εντάξει ήταν εύκολο, ήταν θέματα πολλαπλής επιλογής, εύκολα πολλαπλής, από εκεί και μετά από το θέμα Β, Γ, Δ, ήθελε πάρα πολύ κόπο. Το είναι τετριμένο, λέμε ότι ήταν για διαβασμένους μαθητές, αυτό εννοείται, δεν το συζητάμε. Και είχαν αυτό που λέμε ξεκάθαρη σκέψη, χρειαζόταν ξεκάθαρη σκέψη, αυτό που λέμε φυσικό λογισμό, δηλαδή κάποιος έπρεπε να ξέρει τι κάνει, και η μαθηματική επεξεργασία ήταν αρκετά δύσκολη. Είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως στη φυσική. Στο β' θέμα ουσιαστικά πρόκειται για τρεις ασκήσεις, δηλαδή στο β' θέμα βάζουν τρία θέματα κρίσεως, ζητάνε από τα παιδιά να απαντήσουν με δικαιολόγηση, ουσιαστικά πρόκειται για τρεις ασκήσεις και μετά πάει ο μαθητής στο θέμα γ, θέμα δ, που είναι οι ασκήσεις του διαγωνίσματος. Θεωρώ ότι ήταν πολλά τα θέματα, πολλά. Ήταν μέσα στην ύλη, ήταν σαφή, αυτό το είχαν, αλλά είχαν σκέψη πολύ και δουλειά πολύ. Θα έπρεπε δηλαδή κάποιος μαθητής να γράφει και να προχωράει χωρίς να έχει το χρονικό περιθώριο, αυτό, να επιστρέψει, να ξανατσεκάρει. Όταν εμείς παίρνουμε τα θέματα για να τα λύσουμε, απαιτείται κάποιος χρόνος. Από τον χρόνο που χρειαζόμαστε, καταλαβαίνουμε πάνω κάτω τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ουσιαστικά για να μπορέσει να ολοκληρώσει το διαγώνισμα στον χρόνο των τριών ετών, πρέπει να τα ξέρει απ' έξω, να το πω έτσι. Δηλαδή, πρέπει το μυαλό του να πηγαίνει κατευθείαν εκεί που πρέπει να πάει, να μην πηγαίνει κάπου αλλού και να προχωράει συνέχεια. Το ξέρετε, τώρα οι μαθητές συναντάνε μια δυσκολία. Είναι λογικό, δεν έχουν την εμπειρία που έχουν έτσι, οι καθηγητές, θέλει να σκεφτεί ο μαθητής, θέλει τον χρόνο του. Οπότε δυσκολεύει. Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε, από τα τέσσερα θέματα, από τα τέσσερα διαγωνίσματα των θετικών σπουδών, τώρα ήταν το τελευταίο, νομίζω ήταν το πιο δύσκολο στο κλείσιμο αυτής της χρονιάς, σε σχέση με τη χημεία, ας πούμε, που είχαμε τα αντίστοιχα θέματα ή τα άλλα τα μαθήματα. Ναι, είναι τα θέματα τα οποία θα διαχωρίσουν ως προς τα μόρια που θα βγάλουν τελικά οι μαθητές, τους καλούς μαθητές, από τους λιγότερο καλούς, από τους χαιότερους μαθητές κλπ. Θεωρείτε λοιπόν ότι τα θέματα είχαν μια κλιμακωτή δυσκολία? Είχαν κλιμακωτή, βεβαίως, είχαν κλιμακωτή δυσκολία, αλλά η δυσκολία, ξέρετε, ξεκινάει από το β' θέμα. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο μέσα στην άσκηση. Ναι, και ναι. Τα β' θέματα είχαν μαθηματικές διαδικασίες πολύ επίπεδες. Κοιτάξτε, ένα β' θέμα που αποτελείται από ένα φαινόμενο είναι κάτι εύκολο, αλλά μέσα στα β' θέματα υπάρχουν 2-3 φαινόμενα. Πρέπει να αρχίσει να τα συνδυάσει. Να συνδυάζει και να καταλήξει το αποτέλεσμα. Θέλει δουλειά. Είναι θέματα για πολύ δουλεμένους μαθητές. Αυτό. Πολύ δουλεμένους μαθητές. Αυτό. Μπορεί να μην είναι τα θέματα τα δύσκολα υπό την έννοια κάτι που δεν μπορεί να το σκεφτεί εύκολα ένας μαθητής, αλλά ήθελαν πάρα πολύ δουλειά, πολύ προσοχή. Βήμα-βήμα αυτό που είπατε, δηλαδή πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο μαθητής. Βήμα-βήμα, πολλά σχήματα. Πολλές διαδικασίες, πολλά φαινόμενα μέσα στις ασκήσεις και στα β' θέματα. Μάλιστα. Θεωρώ... Κοιτάξτε, αν τα δει κάποιος από τη μεριά ενός καθηγητή, ήταν τα θέματα καλά. Αλλά προσπαθούμε να πάρουμε λίγο να φτούμε στη θέση του μαθητή, να δούμε τη σκουπιά με την οποία ο μαθητής βλέπει τα θέματα. Εγώ από πλευράς τη δικιά μου, έτσι έπρεπε να είναι τα θέματα. Έτσι πρέπει να είναι, αλλά από την πλευρά του μαθητή, αν τα δει κάποιος, νομίζω ότι θα του φανούν δύσκολα. Πολλά και δύσκολα. Νομίζω ότι πρέπει να σκέφτονται και τους μαθητές, γιατί εκτός από τις γνώσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσουν είναι και η ψυχολογία. Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτή την περίοδο είναι πιεσμένα, είναι κουρασμένα. Πιεσμένα, ήταν μια δύσκολη και χρονιά. Και μια δύσκολη για όλους, χρονιά. Ιδιαίτερη χρονιά, όχι μόνο για τους μαθητές και για εμάς. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι τα αποτέλεσμα θα είναι καλά. Ας ελπίσουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του και με τον κόπο που κατέβαλε να ανταμυφθεί. Έτσι, αυτό θέλουμε να ελπίζουμε όλοι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτοί που μπόρεσαν να κρατήσουν, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, γιατί θεωρώ ότι έτσι όπως σας ακούω ότι ήταν θέμα ψυχραιμίας, ώστε ακριβώς, να μην πανικοβληθούν. Ξέρετε, όσο προχωράει το διαγώνισμα και προχωράει στις λύσεις,
Χρειάζεται σκέψη συνέχεια, σκέψη συνέχεια. Κάπου εκεί ο μαθητής κουράζεται, το μυαλό του κουράζεται. Είναι λογικό. Ναι. Είναι λογικό. Έπρεπε να έχει αυτό πολύ καλή ψυχραιμία, έτσι αυτοκυριαρχία, να ξέρει τι κάνει, να πατάει σωστά κάθε φορά για να οδηγήσει στο τέλος μέχρι το τέλος. Καλά αποτελέσματα λοιπόν να σας ευχηθούμε, αυτό, κύριε Μινά, τόσο για τους μαθητές σας όσο και καλά, για το φροντιστήριό σας. Να σε όλα τα παιδιά καλά αποτελέσματα. Σε όλα τα παιδιά καλά αποτελέσματα. Και εντάξει, μια χρονιά τελείωσε, ένας δρόμος άνοιξε. Για κάποιους μπορεί ο δρόμος αυτός να μην οδηγήσει εκεί που θέλουν, αλλά δεν είναι τα πάντα αυτό. Στη ζωή η επιτυχία δεν περνάει πάντα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω... Μπορεί σε κάποιον άλλον δρόμο να συναντήσουν κάτι καλύτερο, κάτι στο, δηλαδή να επιτύχουν ουσιαστικά τα όνειρά τους μέσα από μια άλλη διαδικασία. Δεν είναι μονόδρομος αυτή η διαδικασία, αυτό θέλω να πω. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μινά. Νομίζω το μήνυμά σας είναι πολύ δυνατό και εμείς αυτό λέμε, ότι δεν είναι αυτός σκοπός το να περάσεις ένα πανεπιστήμιο. Ναι, μεν, αλλά υπάρχει και άλλος δρόμος. Και άλλος τρόπος. Η ζωή είναι μια διαδικασία συνεχών εξετάσεων. Έτσι, είναι η πρώτη φορά ίσως που τα παιδιά τους συναντάνε αυτό, αλλά η ζωή θα φέρει συνέχεια εξετάσεις, επιλογές. Εύχομαι ο καθένας να έχει το καθαρό μυαλό να οδηγηθεί εκεί που πραγματικά τον ευχαριστεί. Να είστε καλά, κύριε Μινά, σας ευχαριστούμε πολύ και να πάλι καλά αποτελέσματα. Καλά, 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 παιδιά. Καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ. Γεια σας.